Καλημέρα και από μένα. Χρόνια πολλά. Καλή Σαρακοστή να έχουμε. Ομολογουμένως λίγο αμφιταλαντευτήκαμε το πρωί τι θα κάνουμε με τις εκδηλώσεις που είχαν προγραμματιστεί. Ο καιρός μας προβλημάτισε, αλλά τελικά πήραμε την απόφαση, βλέποντας ότι κοπάζει η βροχή, να τις ξεκινήσουμε τις εκδηλώσεις. Όπως βλέπετε, το συγκρότημα, οι πυροτέχνες βρίσκονται πάντως στη σκηνή. Αυτή τη στιγμή χορεύουν οι πολιτιστικοί σύλλογοι. Σε λίγο θα ξεκινήσει και η παρουσίαση από τους πυροτέχνες με κέφι και χορό. Πιστεύουμε να μην βρέξει, δεν μας πειράζει αυτός ο καιρός έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή, έτσι ώστε να μπορεί να σηκωθεί μετά και ο κόσμος να χορέψει. Τώρα στις 12 η ώρα, τι ώρα πήγε, είμαστε σε 12 λίγο, και λογικά. Πόσο, είναι 12 και 20, ξεκινάνε, τώρα θα ξεκινήσει και η ορειβασία που είχαμε πει με ξεναγό τον Ιωάννη τον Κουρτσόγλου, ξεκινάει τώρα η ομάδα. Άσχετα με το τι καιρό, πώς η ομάδα ξεκινάει, θα γίνει κανονικά η ορειβασία, όπως βλέπετε και εκεί. Και τα νηστίσιμα εδέσματα φυσικά ήδη μοιράζονται στον κόσμο με τα παραδοσιακά, φασολάδα, ταραμά κτλ. Οι χαρτάκι καλά, ναι. Μοιράζονται κανονικά στον κόσμο. Και σήμερα, άμα δεν μπορεί, ήδη βλέπουμε κάποιους χαρταετούς ψηλά. Ο καιρός βοήθησε, παρά τα σύννεφα βλέπω ότι ανέβηκαν κάποια αιτή. Δηλαδή... Βέβαια, μέχρι στιγμής από την Καβάλα, επειδή στην Καβάλα έβρεχε, ναι, πολύ, δεν ήρθανε. Φοβούμενοι ότι θα ματαιωθεί η εκδήλωση. Τα δρομολόγια όμως γίνονται κανονικότατα. Οπότε όποιος μπορείτε είναι να μας πείτε ποιοι σύλλογοι συμμετέχουν σήμερα εδώ πέρα. Είναι σύλλογοι εδώ του... Τοπική, του πρώην μου Φιλίππου. Πώς και δεν έγινε κάποια αντίστοιχη εκδήλωση στην Καβάλα, όπως ας πούμε πέρσι ή κάποια άλλα χρόνια που είχε γίνει? Σκεφτόμαστε στην αρχή μήπως να κάναμε μία εκδήλωση εδώ και μία στην Καβάλα, αλλά δεν θέλαμε να το σπάσουμε. Θέλαμε να είμαστε δυναμικό. Βέβαια, καταλαβαίνετε κι εσείς ότι αν δεν υπήρχε η κακοκαιρία από το πρωί, εδώ τώρα θα γινόταν χαμός. Και πάλι όμως βλέπουμε δειλά-δειλά ο κόσμος. Και ναι, και όσο περνάει η ώρα τώρα και δεν αρχίζει να βρέχει και έχει κοπάσει η βροχή, ο κόσμος έρχεται. Έπειτα, αν το σπάζαμε, τώρα είναι τέτοια ημέρα που είναι μέρα εξοχής. Δεν θέλαμε να κάνουμε τώρα κάτι μέσα στην πόλη. Ο Καβαλιώτης να το δει και σε μια ημερήσια εκδρομή. Από την πόλη της Καβάλας, γιατί όλοι οι Καβαλιώτες είμαστε. Θα μπει μέσα στο λεωφορείο ή μέσα στο αυτοκίνητο και θα έρθει εδώ, θα το δει σαν εκδρομούλα.